τις πληροφορίες ότι οι τρεις Αμερικανοί που κρατούνται φυλακισμένοι από το καθεστώς της Βόρειας Κορέας μεταφέρθηκαν σε ξενοδοχείο της Pyongyang και επίκειται η αποφυλάκησή τους εξετάζει η Αμερικανική κυβέρνηση. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, μάλιστα μέσω Twitter, υπονόησε ότι αναμένεται άμεσα μια ευνοϊκή εξέλιξη όσον αφορά στην τύχη των τριών Αμερικανών. Όπως γνωρίζουν οι πάντες, η προηγούμενη κυβέρνηση ζητούσε για καιρό οι τρεις όμηροι να αφαιθούν ελεύθεροι από ένα στρατόπεδο καταναγκαστικών έργων της Βόρειας Κορέας, χωρίς όμως αποτέλεσμα. Μείνετε συντονισμένοι, έγραψε χαρακτηριστικά. Η είδηση διέρευσε αρχικά στα τοπικά μέσα της Βόρειας Κορέας, την ώρα που διευκρινίζονται οι τελευταίες λεπτομέρειες της ιστορικής συνάντησης Τραμπ-Κιμ Γιονγκ-ουν στο τέλος Μαΐου ή στις αρχές Ιουνίου.